Όμως υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις, καθώς πιέζεται η Τουρκία. Ναι, μεν πήρε αυτά τα αρχικά, τα, όπως το είπε ο πολιτικός αναλυτής, το Μπαχτσίση, ναι. Όπως δήλωσε ο Τούρκος αναλυτής, ότι πήρε Μπαχτσίση η Τουρκία επειδή ενέταξε, είπε το ναι στην ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ για τα F-16, όμως φαίνεται ότι πιέζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων, ο κ. Όστιν, ήταν στη Σουηδία και είπε ότι πριν τον Ιούλιο πρέπει να πάρει την απόφαση η Τουρκία για τη Σουηδία. Αυτό περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ο Σουηδός Υπουργός Άμυνας είπε μέχρι τον Ιούλιο, εκεί στο Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ευχόμαστε να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Ο Όστιν είπε πριν τον Ιούλιο, το συντομότερο δυνατόν. Δηλαδή, ουσιαστικά στέλνει μήνυμα στον Τούρκο Πρόεδρο και στον κύριο Καλίν που λέει όχι κτλ. Πάρτε τις αποφάσεις τώρα, δεν αστειευόμαστε. Νομίζω όμως έρχεται αυτό που είναι να έρθει. Νομίζω έρχεται και η ένταξη της Σουηδίας και δεν ακούμε ούτε για το κάψιμο του Κορανίου, ούτε τίποτα άλλο. Σιγά-σιγά τα πράγματα μπαίνουν. Σιγά-σιγά τα πράγματα μπαίνουν στον δρόμο τους. Και αυτό βεβαίως η πίεση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παίζει αρκετά έντονα. Για να δούμε. Stockholm'e giden ABD Savunma Bakanı Austin, İsveç'in Temmuz ayından da önce NATO'ya üye olmasını istediklerini açıkladı. Austin, Türkiye'nin kararını erken vermesi önemli dedi. Türkiye önemli bir NATO müttefiki, yetkin ve güncel savunma kabiliyetlerine sahip olması önemli ifadelerini kullandı. Amerikalı bakan, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine ne zaman karar vereceği ile ilgili tahminde bulunamayacağını da söyledi. Sadece kararlarını daha erken vermelerinin önemli olduğunu söylemek istiyorum dedi. Πιέζουν από ό,τι βλέπουμε. Μανώλη, παρατήρησα χθες ότι επανέλθηκε ο Πορτοκάλ, ο Φατίχ Πορτοκάλ. Τι γίνεται αυτό το παιδί, πώς και ξαναγύρισε από το ψάρεμα. Πίεσε άλλο τηλεοπτικό δίκτυο σε αντιπροτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο στο Zoo TV. Βέβαια, ο ίδιος επέστρεψε αφού είδε ότι στον ορίζοντα ότι μπορεί να αλλάξει κυβέρνηση. Υπάρχουν και αυτοί που τον κατηγορούν που λένε σε ένα μεγάλο χρόνο που ήσουν στα δύσκολα. Τον είδα και φάτο, ναι, όντως. Ναι. Πώς το είπε, κάποιες φορές λέει ο Ερντογάν μας κάνει να γελάμε. Ναι. Κάτσε μου, βγει ο Ερντογάν και δεν ξέρω που θα ξαναπάει στη Μαύρη Θάλασσα να τον βλέπω πάλι. Τότε θα κλαίτε, που λέμε, ναι, όντως. Πάντως να σας πω. Σκεφτόμουν τώρα όταν έπαιζε αυτό το βίντεο, ναι. για το θέμα που λέγαμε τον Κιλιτσιτάρογλου, αυτές οι εκλογές στην Τουρκία θα καθορίσουν πολλά πράγματα, όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά, αλλά σκεφτείτε την ίδια την Τουρκία. Το μέλλον της ίδιας Τουρκίας, έτσι. Ή θα επιλέξει αυτό το δρόμο, ή θα επιλέξει, δηλαδή δεν είναι μια εκλογική αναμέτρηση, πού θα γίνει στην Ελλάδα, το Μάγιο, ο ένας ή ο άλλος, ή ο άλλος στην κυβέρνηση, αυτοδύναμη κυβέρνηση, όλα. Οκ, τα έχουμε ζήσει. Εδώ μιλάμε για τη δομή. Αλλαγή του μοντέλου. Λέει, θα αλλάξω όλη τη δομή του τουρκικού κράτους. Ή ο άλλος λέει, θα πάω στο μοντέλο του Μωάμεθ, του Πορθητή και του Μπαρμπαρόσα. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να χαράξω εκείνη την πορεία και ο άλλος λέει, όχι, εγώ θέλω να χαράξω την άλλη πορεία. Μια τεράστια χώρα να αλλάξει παιδιά κατεύθυνση και μοντέλο και αντίληψη. Δεν μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση και να έχει το μυαλό σου στον Ταϊφούν και τις τορπίλες. Η μία κατεύθυνση είναι αυτή. Γιατί και αυτό. Όχι, συγγνώμη. Γιατί θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά. Όχι, και αυτό είναι ένα δόγμα. Αν την άλλη ο άλλος δεν είχε πάει κοιμά. Ναι. Νύχτα θα έρθω ξαφνικά. Φάει Ταϊφούν. Τρώει Ταϊφούν. Μια νύχτα. Και το μια νύχτα θα έρθω στα νησιά. Είναι δόγμα κι αυτό. Και αυτό είναι μια Τουρκία που υπόσχεται ο Τούρκος Πρόεδρος. Συγγνώμη. Δηλαδή αυτό δεν το κατηγορούμε εμείς. Εμείς λέμε το ένα δόγμα είναι αυτό. Το άλλο δόγμα είναι το άλλο. Ο τουρκικός λαός θα αποφασίσει και εμείς θα το παρουσιάσουμε. Θα δούμε πάντως. Μη μου τορπιλίζετε τη συζήτηση. Θα δούμε πώς είναι εγκλωβισμένο το μυαλό σε όλο αυτό το αφήγημα με τα όπλα, τα υπερόπλα, τα μία επανδρομένα. Δεν αλλάζει αυτό. Ετοιμάζουν και τορπίλι, λέει. Έχουμε επίδειξη οπλικών συστημάτων. Θα μας τα πει ο Μανώλης όμως σε λίγο, γιατί Μανώλη πιεζόμαστε τώρα. Πρέπει να τρέξουμε λίγο.